Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Στις 6 περίπου και μισή το απόγευμα έφτασε στο λιμάνι της Καβάλας το πλοίο, όπου μετέφερε περίπου 170 μετανάστες. Οι άνθρωποι επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία του ΚΤΕΛ και μεταφέρονται αυτή την ώρα στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Το θέμα θα το δούμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, το τι ακριβώς γίνεται λοιπόν στην κλειστή δομή μεταναστών στη θέση κλειδί. Περίπου 170 άτομα είναι, συν 593 από τις προηγούμενες φορές, οπότε λοιπόν ανεβαίνει ο αριθμός των μεταναστών στη θέση κλειδί. Τώρα, συνεχίζονται κυρίες και κύριοι έλεγχοι της αστυνομίας για τον περιορισμό της κυκλοφορίας λόγω του κορονοϊού. Στις αίρες σήμερα από τις 7.30 το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι σημειώθηκαν 29 παραβάσεις και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 150 ευρώ. Μειωμένη πάντως ήταν σήμερα η κίνηση στα διόδια Στριμωνικού μετά τα νέα μέτρα απαγόρευσης μετακίνησης που ισχύουν από χθες το απόγευμα, κάτι που όπως ανακοίνωσε ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλά, προσέχουμε. Προσέχετε, ναι. Να κάνετε τακτικά αυτό το δρομολόγιο. Όχι, έτυχε. Ήταν ένα σοβαρό θέμα, πήγαμε και γυρίσαμε. Για σοβαρό, δεν είχαμε. Η αστυνομία, ναι. Είμαστε καραντίνα πάνω από 20 μέρες, δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Προσέχουμε για να έχουμε. Βρισκόμαστε στα διόδια του Στριμωνικού και ήδη η κίνηση είναι μειωμένη. Οι οδηγοί έχουν ενημερωθεί για την απαγόρευση μετακίνησης εν ώψη του Πάσχα. Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς, εξαιτίας του κορονοϊού. Από χθες 6 ώρα το απόγευμα ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε όλα τα διόδια. Όσοι βρεθούν να μετακινούνται στην επαρχία θα τους επιβληθεί πρόστιμο 300 ευρώ. Θα αφαιρούνται οι πινακίδες και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εδώ και λίγα λεπτά, από τις 6 σήμερα το απόγευμα, στα διόδια σε όλη την επικράτεια, αλλά και σε όλες τις διαδρομές που αφορούν σε εθνικές οδούς και τους παραδρόμους τους, σε εθνικούς περιφερειακούς δρόμους και σε ηλεκτρίζους δρόμους από και προς τα αστικά κέντρα, η ελληνική αστυνομία εγκαθιστά σημεία ελέγχου των μετακινήσεων όλων των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων αλλά και κάθε οχήματος σε 24ωρη βάση. Αντίστοιχα, το λιμενικό σώμα έχει πάρει ήδη εντολή και προχωρά σε αντίστοιχους ελέγχους σε όλους τους προθυμιακούς σταθμούς. Όσον αφορά στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, στους υδροδρομικούς σταθμούς και στα κτέλ της χώρας, θα επιτρέπεται μόνο η μετακίνηση των μονίμων κατοίκων προς τη φερόμενη βάση της Ε1 δήλωσής τους μόνιμης κατοικίας τους και χωρίς δυνατότητα επιστροφής μέχρι τη λήξη των γενικών μέτρων, όποτε και αν αυτά τερματιστούν. Στις αίρες πάντως η ελληνική αστυνομία συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τους ελέγχους. Από χθες έχουν καταγραφεί 38 παραβάσεις, ενώ σήμερα από τις 7.30 το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι σημειώθηκαν 29 παραβάσεις και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 150 ευρώ. Τι δεν είχατε σωστά? Θέλει να μάσει λεφτά το κράτος. Δεν είχα την ταυτότητα. Με έχουν σταματήσει 3 συνάδελφοι και δεν με έχουν γράψει επειδή δεν έχω την ταυτότητα και έχω το δίπλωμα. Και δεν μου είπε κανένας ότι πρέπει να έχω και την ταυτότητα. Με το δίπλωμα ήταν όλα κομπλέ, 3 φορές. Και σήμερα δημιουργήθηκε πρόβλημα επειδή δεν είχα την ταυτότητα. Ναι. Σήμερα δημιουργήθηκε πρόβλημα. Τις προηγούμενες 3 φορές δεν υπήρχε πρόβλημα. Εχθές και προχθές. Αυτό το δρομολόγιο το κάνετε συχνά? Κάθε μέρα. 2 φορές. Θα κάνετε έσταση τώρα? Εννοείται. Καλημέρα. Όλα καλά, εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Έχετε το απαραίτητο έγγραφο μαζί? Ναι. Κάνετε συχνά αυτό το δρομολόγιο? Όχι. Ήταν κάτι έκτακτο και έπρεπε να γίνει. Όλα καλά, εντάξει. Γιατί να μην είναι καλά? Κάνετε αυτό το δρομολόγιο συχνά? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πηγαίνω, έρχεστε? Ναι, για μια δουλειά πάω να τελειώσω. Και... οπότε έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται. Πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Τα αυστηρά αυτά μέτρα θα ισχύσουν μέχρι τις 27 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Χαρδαλιάς. Στόχος είναι να μην πάει χαμένη η προσπάθεια που όλοι κάνουμε μέχρι τώρα. Η οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνηση από τα αστικά κέντρα προς τα χωριά μας δημιουργεί προϋποθέσεις μεταφοράς του ιού. Και αυτό δεν μπορούμε ούτε να το ρισκάρουμε ούτε να το επιτρέψουμε. Αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Στα του κορονοϊού τώρα, κυρίες και κύριοι, μία νοσηλεύτρια 47 ετών από το τμήμα επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Σερών είναι το 10ο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Αίρες. Η γυναίκα βρίσκεται σε καραντίνα, σε άριστη κατάσταση στο σπίτι της, ενώ στο μεταξύ μία άλλη 36χρονη γυναίκα με κορονοϊό που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Σερών πήρε σήμερα εξιτήριο.
Το 10ο θετικό κρούσμα κορονοϊού στο νομό Σερών και το πρώτο από το χώρο του νοσηλευτικού προσωπικού επιβεβαιώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. Πρόκειται για 47χρονη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Σερών που εργάζεται σε τμήμα πρώτης γραμμής. Η γυναίκα της οποίας ο σύζυγος προέρχεται επίσης από το χώρο της υγείας εμφάνισε συμπτώματα χθες και βρίσκεται σε καραντίνα με αγωγή στο σπίτι της. Έχουμε το 10ο κρούσμα επιβεβαιωμένο εργαστηριακά στο νομό. Πρόκειται για μια γυναίκα 47 ετών. Δουλεύει στο χώρο του νοσοκομείου, έτσι νοσηλεύτρια. Θα δούμε, έχω μιλήσει μαζί της, είναι σε καλή κατάσταση, στο σπίτι φυσικά, δεν νοσηλεύεται. Κάναμε την ιχνή λάτηση, θα συζητήσω πάλι μαζί της να δούμε σε ποια άτομα έχει έρθει επαφή κτλ. Λαμβάνουν τα μέτρα, το νοσοκομείο έχει επικοινωνήσει και με τον ΕΟΔΗ. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο αναστατωθήκανε? Δεν νομίζω, εντάξει, θα περιμένουν τα κρούσματα, έχουμε την εικόνα, δουλεύουμε στο χώρο υγείας, ξέρουν να λαμβάνουν μέτρα. Θα δούμε. Το νοσοκομείο θα ληφθεί υπόψη αυτές τις καταστάσεις, μια που γνωρίζει και έχει έρθει σε επαφή με τον ΕΟΔΗ. Ο νομίατρος Σερών εφιστά την προσοχή στους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, αλλά και τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς, όπως λέει, από εκεί είναι που περιμένουμε να μας έρθουν κρούσματα. Θα πρέπει να περιορίσουμε πάρα πολύ τις μετακινήσεις. Πάντα το λέμε αυτό τώρα, ειδικά από την πόλη του Σερών και από το νομό προς τα έξω και προς τα χωριά. Και πάντα αυτό που επιμένω είναι να προσέχουν τα άτομα που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, ειδικοί να πάρουν αυστηρά μέτρα και όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, γιατροί και νοσηλευτές. Να λαμβάνουν μέτρα όσο μπορούν, μάσκες οπωσδήποτε και καλό πλύσιμο των χεριών. Γιατί από εκεί θα μας έρθουν τα κρούσματα και δείχνει ότι εκεί κυρίως υπάρχει ο κίνδυνος. Στο μεταξύ, το πρώτο εξιτήριο θετικού κρούσματος έχουμε σήμερα στο νοσοκομείο Σερών. Πρόκειται για την 36χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ειδικό τμήμα COVID-19 και είχε εμφανίσει συμπτώματα μετά από επίσκεψη στην Αγγλία. Μιλώντας χθες στο Επιλογές και στην ξενάγηση που μας έγινε από τον υπεύθυνο του τμήματος COVID-19, δόκτωρα Αντώνη Αντωνιάδη, ενημερωθήκαμε για την κατάσταση στο τμήμα του νοσοκομείου. Θέλω να ακολουθήσω τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και δεν μπορώ να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε αρκετούς ύποπτους και ένα βεβαιωμένο το οποίο νοσηλεύουμε. Λοιπόν, στο θέμα για τα όσα γίνονται στο νοσοκομείο Σερών θα επιστρέψουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, γιατί έχουμε και μια ευχαριστήρια επιστολή από τους ιατρούς του ΕΣΥ, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τώρα, στην Ελένη Μωραΐτη φιλοξενήθηκε σήμερα το μεσημέρι η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, η επιστροφή των παιδιών στα σχολεία θα κριθεί με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών. Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, η Υφυπουργός είπε πως τις επόμενες ώρες θα υπάρξει απόφαση του Υπουργείου για περικοπή της ύλης για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Στην εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη φιλοξενήθηκε σήμερα η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την Υφυπουργό, η επιστροφή των παιδιών στα σχολεία θα κριθεί με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών. Ο μήνας Απρίλιος είναι δύσκολος για την εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα μας. Όταν μας πούν οι ειδικοί ότι είναι ασφαλές για τα παιδιά, τότε θα επιστρέψουν στα σχολεία, είπε η κυρία Ζαχαράκη. Μας λένε ότι μπροστά μας είναι ένας δύσκολος Απρίλιος. Άρα είναι έμεσα, αν θέλετε, μας καθοδηγούν ότι οποιαδήποτε απόφαση πιθανότατα να συμβεί, να ληφθεί για μετά. Πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, να έχουμε παρακολουθήσει, όπως λένε οι ειδικοί, με ευλάβεια τα μέτρα. Να τα έχουμε τις επόμενες μέρες, ό,τι κάνουμε θα φανεί σε 15-20 μέρες. Uh-huh. Άρα είναι πολύ σημαντικό το πώς θα κινηθεί ο Έλληνας πολίτης τις επόμενες 15 μέρες. Γιατί αυτό θα αποτυπωθεί αμέσως μετά, στο επόμενο βήμα. Και αυτό θα επηρεάσει και τις συνολικές αποφάσεις. Καταλαβαίνουμε ότι και προφανώς πρώτη στην έρημνα είναι η υγεία παιδιών και εκπαιδευτικών, αλλά και όλων αυτών που πηγαίνουν και φέρνουν τα παιδιά από το σχολείο. Μην ξεχνάμε ότι κάθε πρωί, είτε στο ξεκίνημα, είτε στο σχόλασμα του αποχαιρετισμού, πάρα πολλοί, εκατοντάδες γονείς συνοστίζονται στα προάβλια απ' έξω ακριβώς από το σχολείο για να πάρουν τα παιδιά. Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, η Υφυπουργός είπε πως τις επόμενες ώρες θα υπάρξει απόφαση από το Υπουργείο για περικοπή της ύλης για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εντός της μέρας, θα έχουμε, ίσως και αύριο, πάντως σίγουρα πολύ άμεσα, θα έχουμε την απόφαση για την περικοπή της ύλης, για την Τρίτη Λυκείου. Τέλεια, ναι, πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι σημαντικό
και τα παιδιά ξέρουν ήδη ότι θα είναι πολύ σημαντική η περικοπή της ύλης. Ναι. Μιλάω σχεδόν καθημερινά με παιδιά τρίτης ηλικίου. Μου μεταφέρουν και μέσω των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την αγωνία τους. Τι θα γίνει, κυρία Σοφία, τι θα γίνει, πότε θα δώσουμε, τι θα γίνει με την ύλη. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να γίνουν πανελλαδικές κοντά στην προγραμματισμένη ημερομηνία, κατέληξε η κυρία Ζαχαράκη. Και η ημερομηνία, βέβαια, την οποία ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι θα θέλαμε, θα εξαντληθούν οι προσπάθειες. Ο Υπουργός το έχει πει τόσες φορές. Να γίνει το καλοκαίρι και κοντά στην προβλεπόμενη, στην προγραμματισμένη ημερομηνία, για να φύγει και αυτή, αν θέλετε, η ταλαιπωρία ή ο προβληματισμός, ο εύλογος προβληματισμός για τόσες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Στη ΔΕΗ είμαστε πάντα δίπλα σας και για τους επόμενους τρεις μήνες σας προσφέρουμε δωρεάν πάγια για όλους, 8% έκπτωση για τους ευάλωτους πελάτες μας και για καταναλώσεις πάνω από 2.000 κιλοβατόρες. Επιπλέον 5 ευρώ έκπτωση για πελάτες CB. Για ό,τι μας χρειαστείτε θα μας βρείτε στο 11770 μέχρι τις 9 το βράδυ ή στο dei.gr όλο το 24ωρο. ΔΕΗ. Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς. Στην Καλπάκ, ο ήλιος είναι στο DNA μας. Νέος ηλιακός θερμοσύφωνας με προφίλ διπλού τυχώματος Mark 4. Με μοναδική αντοχή, περισσότερο καυτό νερό και την πιο γρήγορη απόσβεση. Μόνο από 779 ευρώ. Καλπάκ. Μαζί. Πρώτοι στον ήλιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο μας. Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την κυρία Ευαγγελία Ρούσου. Είναι πρόεδρος των... Ευανθία, με συγχωρείτε. Την κυρία Ευανθία Ρούσου, πρόεδρος ιατρών ΕΣΥ, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχετε στείλει αποστείλει μία ευχαριστήρια, μπορώ να πω, εντός εισαγωγικών επιστολή, οι γιατροί του ΕΣΥ προς το νοσοκομείο. Τι σας όφησε? Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τι σας όφησε? Καλησπέρα σε όλους σας. Όφησε, κυρία Ρούσου. Τι μας όφησε σε αυτό, η χθεσινή συνέντευξη, το χθεσινό ρεπορτάζ, όπου ο κύριος Αντωνιάδης, ο υπεύθυνος της ομάδας COVID του νοσοκομείου, ευχαρίστησε όλους τους συναδέρφους γιατρούς που συμμετέχουν, το προσωπικό, αλλά πουθενά δεν φάνηκαν οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των κέντρων υγείας, οι γενικοί γιατροί που συμμετέχουμε και εμείς στην πρώτη γραμμή της διαλογής των περιστατικών COVID, στα box, στα κουτιά, στα κουτιά διαλογής που έχουν μπροστά κατά την είσοδο στο νοσοκομείο, και στο 1 και στο 2. Αυτό είναι που θέλαμε να δηλώσουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είδαμε μέσα στα πλάνα που καταγράψαμε, έτσι. Πού έχει το... Αχ, συγγνώμη, κύριε Κώτα, έχουμε... τι έχουμε? Συγγνώμη, λίγο θα διακόψω. Σας ευχαριστώ, ναι. Κύριε Κώτα, εφημερεύω και ήρθε, ναι. Συγγνώμη, γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρούσου είναι αυτή την ώρα στο κέντρο υγείας, οπότε υπήρχε περιστατικό και διακόψαμε την επικοινωνία μας. Είναι μία, να το πω έτσι, επιστολή ευχαριστήρια ηρωνική προς το νοσοκομείο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θα έπρεπε δηλαδή να δοθούν ευχαριστίες και στα άτομα τα οποία εργάζονται στο νοσοκομείο και είναι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ. Γι' αυτό λοιπόν εστάλει αυτή η επιστολή. Ας διαβάσω εγώ το κείμενο το οποίο έχω μπροστά μου. Θα τα λέγαμε με την κυρία Ρούσου, αλλά ανωτέρα βία, τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε θερμά, λέει το δελτίο τύπου, τον κύριο Αντωνιάδη για τις ευχαριστίες του προς τους συναδέλφους ιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των κέντρων υγείας, γενικούς οικογενειακούς γιατρούς που καθημερινά στελεχώνουν κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου την πρώτη γραμμή διαλογής στο Box 1 COVID 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Όπως δεν το ανέφερε καθόλου, όπως είδανε στο ρεπορτάζ χθες που παρουσιάσαμε στην τηλεόραση επιλογές. Όπως φαίνεται στο ρεπορτάζ, κατά την εξενάγηση των δημοσιογράφων στο Box 1, πίσω από τον κύριο Αντωνιάδη, βρίσκονται ενκυβωτιωμένοι συνάδελφοι γιατροί γενικής οικογενειακής ιατρικής, συγκεκριμένα δύο κυρίες του Κέντρου Υγείας Νιγρήτας και της Ζύχνης. Ο κύριος Αντωνιάδης, λέει το δελτίο τύπου, ως υπεύθυνος του αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, γνωρίζει καλύτερα τους συμπολεμιστές και τους φαντάρους του. Τα δικά μας λόγια είναι περιτά, σχολιάζει εδώ ο Σύλλογος Ιατρών του ΕΣΥ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Λοιπόν, και από τις Σέρες θα μεταφερθούμε μέχρι την Φραγκφούρτη. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται η κυρία Δήμητρα Κλιτσίδου. Είναι Σεραία νοσηλεύτρια, η οποία θα μας περιγράψει την κατάσταση που υπάρχει εκεί στην περιοχή, στην Φραγκφούρτη. Κυρία Κλιτσίδου, καλό σας βράδυ από τις Σέρες. Καλησπέρα σας, χαίρετε.
Λοιπόν, δώστε μας λίγο την εικόνα. Τι ακριβώς επικρατεί αυτό το διάστημα στην πόλη που μένετε, την κατάσταση με τον κορονοϊό. Είστε και νοσηλεύτρια, οπότε τα βλέπετε όλα από κοντά. Όσον αφορά τον κόσμο, πέραν του νοσηλευτικού κομματιού και του νοσοκομείου, και εδώ έχουμε απαγόρευση, και εδώ όλα τα καταστήματα είναι κλειστά, μόνο τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά. Επιπλέον, μας απαγορεύεται μέχρι 2 ή 3 άτομα οι συναθροίσεις. Τώρα, όσον αφορά το νοσηλευτικό κομμάτι, στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι, έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι νοσούν από COVID-19. Και το χειρότερο είναι ότι οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και δεν το καταλαβαίνουμε. Μετά από 4 ή 5 μέρες, όταν μας έρχονται οι απαντήσεις από τα τεστ, από το πρώτο ή το δεύτερο, ή ενδεχομένως και το τρίτο, γιατί πολλές φορές βγαίνουν θετικά τα πρώτα, μαθαίνουμε ότι ήταν θετικοί. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα προστασίας που παίρνουμε, είναι σχεδόν ίδια με την Ελλάδα. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε την απλή τη μάσκα και μετέπειτα, όταν ερχόμαστε σε επαφή με ασθενείς οι οποίοι είναι θετικοί, είναι επιβεβαιωμένα θετικοί στον ιό, τότε φοράμε την διαφορετική επιστολή για την μάσκα, την FFP που λέμε, με το φίλτρο. Εκεί υπάρχουν ελλείψεις, κυρία Κλητσίδου. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Σε υλικά και σε μάσκες, σε γάντια και το καθεξής. Κάνουμε πάρα πολύ οικονομία στο υλικό. Δηλαδή, όσον αφορά τα γάντια, μας επιτρέπονται λίγα τεμάχια την ημέρα. Όσον αφορά τη μάσκα, την απλή τη χειρουργική, μας επιτρέπεται μία τη μέρα. Όσον αφορά τις FFP, όταν ερχόμαστε σε απευθεία επαφή με ασθενή, έχουμε μία για 2 μέρες. Για 2 βάρδιες δηλαδή. Ναι, μάλιστα. Και εδώ υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Οπότε λοιπόν και εκεί υπάρχει ζήτημα όσον αφορά την κάλυψη των. Υπάρχει θέμα όσον αφορά τα υλικά, υπάρχει θέμα και εδώ. Τώρα, οι κάτοικοι εκεί έχουν συμμορφωθεί στα μέτρα αυτά. Πώς βλέπετε την κατάσταση? Πω την αλήθεια, όχι. Σήμερα που έτυχε να βγω έξω στο σούπερ μάρκετ, να πάω για ψώνια, όλοι ήταν έξω. Είτε κάνανε βόλτα, είτε για ψώνια. Όχι, ο κόσμος δεν έχει συμμορφωθεί εδώ, νομίζω. Εκεί πρόστιμα επιβάλλονται, όπως εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα? Κανονικά είναι 300 ευρώ το πρόστιμο, αλλά ακόμα δεν ξεκίνησα να γράφουμε. Δηλαδή δεν έχω ακούσει. Για ελέγχους έχω ακούσει, γιατί και από τη δουλειά μου, από εμένα από το νοσοκομείο, μας έχουν δώσει πιστοποιητικά ότι είμαστε υπάλληλοι νοσοκομείου, οπότε αν σταματήσουμε σε έλεγχο και είμαστε έξω, να δικαιολογηθεί ότι πάμε για δουλειά. Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί οι Έλληνες πώς βλέπουν την όλη κατάσταση που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα με τον κορονοϊό? Βασικά όλοι συζητάνε το ίδιο πράγμα. Είχαμε κανονίσει όλοι να έρθουμε Ελλάδα το Πάσχα και μείναμε πίσω, δυστυχώς. Εσείς έχετε εδώ στις αίρες του συγγενείς σας, έτσι, στην περιοχή της Βυζαντίας. Έχω τον πατέρα μου μονάχα. Υπάρχει επικοινωνία, τι σας λέει ο πατέρας? Με τον παπά μου που μιλάω, απέλυδηρα είναι η καταγωγή μου εμένα, δεν βγαίνει έξω, στο σπίτι συνέχεια. Μόνο στο σούπερ μάρκετ και στην αυλή, να σου το πω απλά. Αποφεύγει πολλές μετακινήσεις, γιατί είναι και 65 χρονών και καλό είναι να προσέχει, ανοίξει ασπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Το μήνυμά σας εδώ στους συντοπίτες σας, στους Έλληνες, στους αίρεους, ποιο είναι, κυρία Κλητσίδου? Να προσέχουν, να ακολουθούν τα μέτρα, να μην βγαίνουν έξω, γιατί όσοι είναι πολύ ύπουλος, πολλές φορές είναι ασυμπτωματικός, δεν το καταλαβαίνω ότι νοσούν. Και μπορούν να κολλήσουν ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι να έχουν τα επακόλουθα που έχουν. Οπότε καλό θα είναι να κάθονται όλοι στο σπίτι. Αυτό το μένουμε σπίτι, να το εφαρμόσουμε και όπως το εφαρμόζουμε ήδη. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κυρία Κλητσίδου. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Εναρμονίστηκαν τώρα, κυρίες και κύριοι, με τις αποφάσεις της κυβέρνησης οι Δήμοι της χώρας που εξέφρασαν χθες την προθυμία να διανέμουν το Άγιο Φως στο σπίτι. Ο Δήμαρχος Ερών Αλέξανδρος Χρυσάφης δήλωσε ότι σέβεται τη ρητή απαγόρευση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Χαρδαλιά, ενώ χθες μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές, αποκάλυψε ότι από το πρωί χθες υπήρχε μια αρνητική άποψη και προσέγγιση για την παραπάνω πρωτοβουλία από πλευράς Υπουργείου και Κυβέρνησης. Είμαστε απόλυτα τη ρητή απαγόρευση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός σε κάθε σπίτι. Αυτό ανέφερε με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, ο οποίος τόνισε ότι το εν λόγω εγχείρημα μεταφοράς του Αγίου Φωτός σε κάθε σπίτι ακυρώνεται. Ο κύριος Χρυσάφης ευχαριστεί για τη συνεργασία τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Ερών Κυνηγρίτης Θεολόγο, αλλά και την εθελοντική ομάδα που θα έφερνε εις πέρα στο εγχείρημα.
το σεβόμαστε και πρέπει να το σεβαστούμε και οφείλουμε να το σεβαστούμε όλοι. Ήταν μια πρωτοβουλία που πάρθηκε από αρκετούς Δήμους, πρέπει να σας πω, ανά την Ελλάδα, και ο Δήμος Ρώμης από τους πρώτους συμμετείχε σε αυτή την ιδέα. Ήταν μια ιδέα η οποία προήλθε από την ανάγκη και τη λαχτάρα των περισσότερων των πιστών εδώ, των κατοίκων, των συνδημοτών μας, να έχουν τουλάχιστον το Άγιο Φως στα σπίτια τους, στα καντιλάκια τους. Αφού δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία, σκεφτήκαμε έναν και οργανώσαμε ένα σύστημα με απόλυτη ασφάλεια, με όλες τις προδιαγραφές οι οποίες θα επέτρεπαν αυτή τη διαδικασία να γίνει με ασφάλεια, χωρίς να έρχομαι καθόλου σε φυσική επαφή με το καντιλάκι του καθένας, με το φαναράκι του κάθε ένας στην πόρτα της οικοδομής ή του σπιτιού του. Θα πήγαιναν οι εθελοντές και θα το άναβαν. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η οδηγία, τη σεβόμαστε, ακυρώνουμε φυσικά αυτή την προσπάθεια. Ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι φέτος το φως της Ανάστασης θα λάμψει τις καρδιές, θα φωτίσει καρδιές όλων μας, γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού με την προσπάθεια όλων μας να περάσουμε από αυτή την περιπέτεια σαν πατρίδα. Στις πρώτες του δηλώσεις για το θέμα, μετά τις ανακοινώσεις Χαρδαλιά, ο Δήμαρχος Ερών είχε μιλήσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και αποκάλυψε ότι από το πρωί υπήρχε μια αρνητική άποψη και προσέγγιση για την παραπάνω πρωτοβουλία από πλευράς Υπουργείου και Κυβέρνησης. Ρωτάνε και τηλεθεατές, αλλά και τα σχόλια τα οποία διαβάζω και στο διαδίκτυο. Δεν είναι επικίνδυνο και η διανομή των τροφίμων, παραδείγματος χάρη ΤΕΒΑ, που έγιναν και στο Δήμο Ρώμης αλλά και στους άλλους Δήμους, και τώρα στο Άγιο Φως υπάρχει κίνδυνος? Δεν σας κρύβω, κυρία Κώτα, ότι το πρωί που άρχισε να διαφαίνεται μια αρνητική άποψη και προσέγγιση του Υπουργείου και της Κυβέρνησης προς την πρωτοβουλία αυτή των Δήμων, έστειλα μήνυμα, έστειλα συγκεκριμένο και είχα και επαφή και μέσω του κυρίου Παστεργίου, αλλά και έστειλα μήνυμα και στον κύριο Χαρδαλιά, με το οποίο του αιτιολογούσα ότι υπάρχουν άλλα πράγματα πολύ πιο επικίνδυνα, και αυτή η πρωτοβουλία σίγουρα δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα έβαζε σε εκείνο τη δημόσια υγεία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι με τα ίδια πρόσωπα, με τους ίδιους ανθρώπους, θα ερχόμαστε οι ίδιοι, δηλαδή το δίκτυο το ίδιο που κάνει την διανομή, που έχει την υπηρεσία του βοήθεια στο σπίτι, μέσω των εθελοντών γίνεται, μέσω των ανθρώπων του Δήμου θα γινόταν γι' αυτό. Με τους ίδιους ανθρώπους θα κάναμε αυτή τη διανομή και δεν θα υπήρχε και σωματική επαφή. Γιατί ξέρετε ότι άλλο είναι το να πας τα ψώνια μέσα στο σπίτι, όπως γίνεται, τα ψώνια το φαγητό, στην κοινωνική κουζίνα, και άλλο να αφήσεις σε ένα καντιλάκι, σε ένα χώρο στην είσοδο της πολυκατοικίας να το ανάψει ο εθελοντής και να έρθουν μετά οι κάτοικοι να το πάρουν, γιατί έτσι το είχαμε οργανωμένο. Αυτά με το Άγιο Φως. Θα δούμε τι θα γίνει. Απαγορεύτηκε. Θα δούμε τις εξέλιξεις το επόμενο διάστημα. Τώρα πάμε στο Δήμο Συνδικής. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Όλγα Φιτακουρίδου που είναι μαζί μας, η επικεφαλής της παράταξης Νέοι Ορίζοντες για τη Συνδική. Κυρία Φιτακουρίδου, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Κώτα, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Έχετε στείλει ένα δελτίο τύπου με το οποίο καταδικάζετε την επίθεση που δέχθηκε προχθές το βράδυ ο πρόεδρος της Κερκίνης, ο κύριος Θόδωρος Καρατζίκος, από αγνώστους. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνετε σε τέτοιου είδους επιθέσεις και καταστάσεις? Το δελτίο τύπου είχε σκοπό, κύριε Κώτα, να καταδικάσει απερίφραστο, όπως και συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο, την επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Κερκίνης, ο κύριος Καρατζίκος. Τέτοιες ενέργειες είναι καταδικαστές. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανένας ανθρώπινος νους να σκεφτεί ότι μπορούμε να επιτεθούμε σε έναν άνθρωπο, ακόμα και αν μας χωρίζουν πολλά, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με ενέργειές του, με πράξεις του. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε σε προφυλακισμό ή σε έκφραση βίας, είτε αυτή είναι λεκτική, είτε σωματική, είτε οτιδήποτε. Ελπίζω, δεν ξέρω σε ποια φάση βρίσκεται ακριβώς η ιστορία. Από ό,τι μου είπε ο κ. Καρατζίκος, έχει κατατεθεί η μήνυση. Και σε κάθε περίπτωση θα είναι πραγματικά ευχής έργο να βρεθούν οι άνθρωποι που το έκαναν και να πάρει στο μήνυμα η κοινωνία ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορούν να μην καταδικάζονται και δεν μπορούν να μην τιμωρούνται. Και τι ήταν αυτό το οποίο τους όθησε, ότι ο άνθρωπος, ο πρόεδρος του χωριού, συγκέντρωσε τρόφιμα και τα μετέφερε στους μετανάστες της δομής στο κλειδί? Κοιτάξτε, διδάτουμε και τις ευκαιρίες, μια και το αναφέρετε. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί σχεδόν ένα μήνα τώρα. Έχουμε δεχτεί και εμείς παρόμοιες επιθέσεις, οι τρεις αρχηγοί της
αντιπολίτευσης, οι οποίοι συμφωνήσαμε με την υπόδειξη του κυρίου Δομξίδη σε ό,τι αφορά τη δομή, η δομή να γίνει στο κλειδί, υπολογίζοντας και μάλλον παίρνοντας υπόψη μας το πολύ σημαντικό, τη διαβεβαίωσή του ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι τελικά αποδείχθηκε ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα, δεν ήταν μόνο η αντίδραση του κόσμου. Το μέρος είναι εντελώς ακατάλληλο. Δεν υπάρχει κανείς όφρον άνθρωπος ο οποίος δεν σκέφτεται πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Δημιουργήθηκαν και τα προβλήματα το τελευταίο διάστημα, όπως γνωρίζετε, με το αν η δομή θα ανοίξει ή δεν θα κλείσει. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να καταλάβουν οι συνδημότες μας ότι μιλάμε για μια πολύ προσωρινή λύση. Όλες μας οι προσπάθειες κατατείνουν ακριβώς αυτό, να είναι μια πολύ προσωρινή λύση για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι τελικά να φύγουν από εκεί και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους ενδεχομένως και να μην υπάρχει κανένα θέμα. Τι έκανε ο κύριος Καρατζίκος, εξ όσων γνωρίζω, προσπάθησε να μαζέψει κάποια πράγματα για να τα πάει στη δομή και να τα δώσει στους ανθρώπους εκεί. Όχι ότι δεν είχαν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι επαρκής και η υπερήθαλψη, είναι επαρκής και όλες οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κατάλληλο το μέρος. Είναι μια φυλακή, κακά τα ψέματα. Δυστυχώς όμως, εκεί που φτάσαν τα πράγματα, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Κυρία Φιντακουρίδου, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στο σημείο εκεί τις τελευταίες ημέρες και από ό,τι φαίνεται δεν θα κρατήσει για ένα μήνα η δομή αυτή και τα όσα έγιναν κλειστοί, ανοιχτοί και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η δομή παραμένει ανοιχτή και κλείνει τώρα για λόγους δημόσιας υγείας, είναι δικό μου το σχόλιο και να μου επιτραπεί. Σήμερα ήρθανε και έρχονται μάλλον ή φτάσανε, δεν ξέρω, γιατί δεν υπάρχει και μια επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, κύριε Κώτα, καμία. Από κανέναν. Ούτε από το Υπουργείο, ούτε από το Δήμο, από κανέναν. Όχι, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Και εμείς ό,τι ακούμε από εδώ και από εκεί. Έτσι. Ναι, λέγεται ότι έρχονται και άλλοι άνθρωποι. Τώρα, όσον αφορά για το διάστημα, υπογραμμίζω για μία ακόμα φορά ότι εμείς συνενέσαμε στο να υποδειχθεί, να υιοθετήσουμε τη λέξη κλειδί κατόπιν υπόδειξη του κυρίου Δομουσίδη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για ένα μήνα. Με το που θα συμπληρωθεί ο μήνας, τα πράγματα θα δούμε πώς θα κυλήσουν. Μετανιώσατε για τη συνένεση αυτή, βλέποντας αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, μετανιώνει για τις αποφάσεις που πήρε, ενώ το έχει σκεφτεί καλά, τότε δεν κάνει για τα κοινά. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι μετάνιωσα, απλά προβληματίζομαι βαθιά για το γεγονός ότι τελικά επιλέχθηκε ένας χώρος που προκάλεσε πρόβλημα στους συνδημότες μας, στον Προμαχώνα, στο Άγκιστρο. Προβληματίζομαι πάρα πολύ. Αν ήξερα, αυτό θέλω μόνο να πω. Πείτε μου. Και σίγουρα και οι συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι άνθρωποι εκεί. Αν πραγματικά γνώριζα ότι οι συνθήκες θα ήταν αυτές και ότι θα υπήρχε η αντίδραση που υπάρχει από τους κατοίκους του Προμακώνα, ο φόβος τους και όλα αυτά και του Αγκίστρου, πιθανότατα θα το σκεφτόμουν διπλά και τρίδιπλα για να πάρω αυτή την απόφαση. Σας είχαν διαβεβαιώσει από τη Δημοτική Αρχή ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις? Θα μας είχε διαβεβαιώσει ο κύριος Δομουσίδης και μπορώ να το πω, το έχω ξαναπεί, ότι όταν ήμασταν μέσα στη σύσκεψη, ο πρόεδρος του Προμαχώνα έπαιρνε τηλέφωνο εκείνη την ώρα και στο Δήμαρχο και σε μένα. Και να σας πω την αλήθεια, όταν βγήκα και μίλησα μαζί του, του είπα ότι μου λέει, Όλγα, πήγατε στο κλειδί? Και του λέω, ναι, μας πήγε ο Δομουσίδης στο κλειδί και υποδείχθηκε εκείνο το μέρος. Και κοιτάξτε να δείτε, και ο Δομουσίδης πρότεινε το κλειδί, ο κύριος Δομουσίδης. Κάποιοι άλλοι όμως και αυτοί συμφώνησαν να γίνει στο κλειδί, έτσι. Δηλαδή ήταν εκεί κάποιοι μηχανικοί που μας είπαν ότι είναι από το Υπουργείο και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν οι εργολάβοι που θα φτιάχναν τη δομή. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πλήρη εξαπάτηση. Λοιπόν, και ο πρόεδρος εκείνη την ώρα του είπα, πρόεδρε μου, θα έχουμε πρόβλημα στη δομή. Δεν μπορώ να πω ότι μου απάντησε σαφώς ναι ή όχι. Και τα προβλήματα άρχισαν την άλλη κιόλας μέρα, επικαλούμενοι τους εθνικούς λόγους και όλα αυτά. Μάλιστα. Σας επαναλαμβάνω ότι αν γνώριζα ότι θα υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα, εμείς δεν θέλαμε να φύγει η δομή, θέλαμε να φύγει να μην γίνει στη Ροδόπολη, δεν θέλαμε να γίνει στη Βηρώνια. Για ποιο λόγο να πάμε να επιβάλλουμε
μια δομή σε ένα μέρος, στο συγκεκριμένο μέρος στο κλειδί, όταν οι κάτοικοι επιτέλους δεν το ήθελαν. Δηλαδή το ίδιο που κάναμε στη Ροδόπολη και το ίδιο που κάναμε στην Βηρώνια, το ίδιο θα πράταμε και εκεί. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος λοιπόν τι ακριβώς έγινε. Αυτό προσπαθώ να δώσω να καταλάβει. Και ο υπεύθυνος είναι ένας. Ο υπεύθυνος είναι ένας. Που μου λέει τώρα για το Κισεά. Ποιο Κισεά, κύριε Κόρτα? Ας μας φέρει μία απόφαση του Κισεά που να λέει και να ονοματίζει τη Ροδόπολη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Το 2015, όταν έγιναν τότε εκείνα τα επεισόδια πάλι με τους λαθρομετανάστες, μετανάστες, πρόσφυγες στη Ροδόπολη, το στρατόπεδο της Ροδόπολης ήταν πλέον ανήκει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου. Και ο μόνος που το ήξερε τελικά ήταν ο κύριος Δουμτσίρης. Δεν μπορεί να μην το ήξερε. Μάλιστα. Άρα τελικά το Υπουργείο τι έκανε? Είχε ένα χώρο δικό του και είπε, θα γίνει και τη συνένεση εκεί και θα γίνει εκεί. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα και έγιναν, κύριε Κώτα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Φεταγωγίου. Καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Και από την κυρία Φεταγωγίου θα πάμε στην κυρία Μαρία Ιωαννίδου, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Συντικής. Πάλι για αυτό το ζήτημα θα συζητήσουμε, για την θέση κλειδί. Πρώτα όμως, κυρία Ιωαννίδου, καλό σας βράδυ. Σχετικά όμως, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την καταγγελία που καταδικάζετε και εσείς, την επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Καρατζίκος τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος της Κερκίνης, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, την ανακοίνωση που βάλαμε και εμείς χθες σε λαϊκή συσπήρωση, καταγγέλλοντας αυτή την άναδο υφρασίδηλη και φασιστικού χαρακτήρα επίθεση στον πρόεδρο της Κερκίνης, ο οποίος τόλμησε για τα δικά του δεδομένα να εκφράσει την αλληλεγγύη του και στην παράσταση, μαζεύοντας ρούχα και τρόφιμα για τους μετανάστες πρόσφυγες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή φυλακισμένοι κυριολεκτικά, είτε με ανοιχτού χαρακτήρα είτε με κλειστού χαρακτήρα, επικαταστάζουν και θεωρούν. Κυρία Ιωαννίδου, να με συγχωρείτε λίγο, γιατί διακόπτεται η επικοινωνία μας. Μάλλον δεν έχετε καλό σήμα. Κινείστε. Μ' ακούτε? Θα καλέσουμε σε λίγο την κυρία Ιωαννίδου, αν είναι εφικτό. Να το δούμε στη συνέχεια. Θα βάλουμε λίγο μια ανωτελεία στην κουβέντα μας με την κυρία Ιωαννίδου. Δεν είχε μάλλον σήμα η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης. Θα επανέλθουμε και πάλι στη συζήτηση μας σε λίγο. Τον συγχρονισμό του Δήμου Σερών με το νοσοκομείο θέλησε να τονίσει ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης. Έτσι, σήμερα επισκέφθηκε το νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης, όπου πριν από λίγες ημέρες εγκαταστάθηκε το σπιτάκι του Άι Βασίλη, και τόνισε ότι θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για το νοσοκομείο, παρουσία του διοικητή και του υποδιοικητή, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν θερμά στο σημείο. Ο διοικητής του νοσοκομείου Σερών Νίκος Φαρμάκης και ο υποδιοικητής Παναγιώτης Παιγίδης υποδέχονται το Δήμαρχο Σερών, ο οποίος δόρισε το σπιτάκι του Άι Βασίλη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το νοσοκομείο με όποιο τρόπο κρίνει καλύτερο εν όψη του αγώνα κατά του κορονοϊού. Είμαστε στη διάθεσή σας, παραδώσαμε το σπιτάκι εδώ, το Άγιο Βασίλη, που ελπίζουμε να είναι σωτήριο και για τους συντημότες μας, στην προσπάθεια που κάνετε την μεγάλη. Είμαστε μαζί σας, σε ανοιχτή επικοινωνία, σε ό,τι άλλο χρειαστείτε, από υλικό, από πόρους, στη μάχη μαζί. Να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους του νοσοκομείου για την προσφορά σας, και επειδή ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί, αλλά δεν μένει μόνοι με αυτό εδώ. Κοιτάξτε, μέχρι τα Χριστούγεννα δεν το χρειαζόμαστε, μέχρι να μην. Μετά το πάρουμε όμως. Ελπίζουμε να χρειάζεται τα Χριστούγεννα και να το χρησιμοποιήσουμε κι εμείς και όλοι σε ΡΕΗ. Χρειασμένοι να μην το χρειαζόμαστε εμείς. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε συνεννόηση με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών και έγινε η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου. Σήμερα ο Δήμαρχος Σερών επανέλαβε τη στήριξη στο νοσοκομείο για οτιδήποτε χρειαστεί από πλευράς Δήμου. Ήδη είχαμε έρθει σε επαφή με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία αποδέχθηκε την προσφορά αυτή του Δήμου, και φυσικά είμαστε σε συζητήσεις και σε ανοιχτή επαφή για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί το νοσοκομείο, να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε ως Δήμος, γιατί η προσπάθεια αυτή θέλει τη συμμαχία όλων μας, συμμαχία όλων των φορέων, όλων των ανθρώπων εδώ, ειδικά του νοσοκομείου, που είναι οι μαχητές της πρώτης γραμμής,
οι μαχητές αυτοί που θέλουν όχι μόνο το χειροκρότημά μας, αλλά θέλουν τις έμπρακτες ενέργειές μας για να τους κρατάμε γερούς. Παράλληλα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνουν όλο αυτό το διάστημα, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κρούσματα, και σχολίασε το γεγονός ότι για περισσότερες από 10 μέρες δεν είχαμε κανένα κρούσμα στις Σέρρες και ευτυχώς κανένα από τα θετικά κρούσματα δεν είναι παιδί. Αυτό είναι το πρώτο, είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό πρώτο, και δεύτερον ότι έχουμε ακόμη πολύ χαμηλό αριθμό μέχρι στιγμής των κρούσματων. Φυσικά το κυριότερο είναι η συνοσφορά όλων μας, όλων των πολιτών και όλων των φορέων, ούτως ώστε να έχουμε όσο να τον λιγότερα κρούσματα και θύματα. 10 μέρες χωρίς κρούσμα, σήμερα εν πάση περιπτώσει ένα κρούσμα, είμαστε σε αριθμό αρκετά χαμηλά, αρκεί να μην εφησυχάσουμε, αρκεί να μην, τώρα που καλυτερεύει ο καιρός, να μείνουν όλοι οι κάτοικοι συντονισμένοι, πειθαρχημένοι σε αυτές τις οδηγίες οι οποίες δίδονται από την πολιτική ηγεσία, από τον Δήμο, από όλους τους φορείς, και να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Ο Αλέξανδρος Χρυσάφης επανέλαβε ότι θα πρέπει όλοι να μείνουμε στο σπίτι, και προς την κατεύθυνση αυτή η Δημοτική Αστυνομία συνεχίζει να προειδοποιεί με ηχογραφημένα μηνύματα τους πολίτες να μείνουν μέσα, ειδικά τώρα που ο καιρός γίνεται καλύτερος. Καθημερινά και το πρωί και το απόγευμα, η ενημέρωση και για τους χώρους που δεν θα πρέπει να συνοστιζόμαστε, να συγχρονιζόμαστε, και για τα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να έχουμε, και μέσα από την δικιά σας βοήθεια, από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, εκπέμπουμε τα μηνύματα, και η Δημοτική Αστυνομία, και φυσικά νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό σε όλους τους δημότες μας το ύψος της κοινωνικής ευθύνης στο οποίο θα πρέπει να σταθεί ο καθένας για να διαφυλάξουμε το υπέρτατο αγαθό της υγείας μας. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε τώρα με την κυρία Μαρία Ιωνίου, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Συντικής. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας. Και λέγαμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση καταδικάζει την άνανδρη και θρασίδηλη, όπως λέει, επίθεση που στόχο είχε να φοβήσει τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κερκίνης. Κυρία Ιωνίου, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και συγγνώμη για τη δυσκολία της επικοινωνίας. Σύμφωνα και με τα λεγόμενά μου πριν, και εμείς με μια ανακοίνωση που βγάλαμε χθες, Λαϊκή Συσπήρωση, καταγγέλουμε αυτή την άνανδρη, φρασίδηλη και φασιστικού χαρακτήρα επίθεση που δέχτηκε ο πρόεδρος της Κερκίνης, ο οποίος τόλμησε, κύριε Κώτα, να εκφράσει την αλληλεγγύη του με ρουχισμό και ήδη με τρόφιμα, και να δηλώσει τη στήριξή του σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένοι είτε σε ανοιχτό είτε σε κλειστό χώρο. Για μας το ίδιο είναι. Σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες που ζουν, και επίσης τόλμησε να καταδικάσει και αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς, κύριε Κώτα, λέμε σε Λαϊκή Συσπήρωση ότι αυτού του είδους οι κινήσεις, οι απαράδεκτες, έχουν και σκοπό να τρομοκρατήσουν και όλο το κοινό και όλο το λαό του Δήμου Συντικής, ο οποίος εξέφρασε την αλληλεγγύη του, βάζοντας στην άκρη αυτή τη στιγμή κάποιες απόψεις οι οποίες προέρχονται από μεμονωμένα άτομα και θέλουν να μεταφέρουν. Θέλουν να σπείρουν το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη μυσαλλοδοξία, για να μην προσανατολιστεί ο κόσμος στα βαθύτερα αίτια που γεννάνε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Μάλιστα. Τώρα, να μείνουμε στο θέμα αυτό, για να δούμε και τη συνέχεια που υπάρχει. Γνωρίζετε εσείς, υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση ότι έρχονται, μάλλον ήρθαν ήδη τώρα, έφτασαν και κατεβαίνουν από τα λεωφορεία 170 άτομα στη θέση κλειδί. Ξέρατε κάτι εσείς, υπάρχει κάποια ενημέρωση? Όχι, κύριε Κώτα, ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνουμε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μην περιμένετε, δεν περιμένουμε, δεν έχουμε αυταπάτηση ότι θα έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση από πουθενά. Δυστυχώς έχει βολέψει και όλη αυτή η κατάσταση με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε χώρα όσον αφορά τον κορονοϊό. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι αυτή η δομή, η οποία είτε ανοιχτού είτε κλειστού χαρακτήρα, αυτή η απάνθρωπη δομή, δεν ήταν ότι μόνο θα έχει διάρκεια ενός μήνα, ότι θα έχει μόνο το συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, αλλά επεκτείνεται. Και η προέκτασή της γινόταν και τις προηγούμενες μέρες, οπότε και εμείς φυσικά μπήκαμε στη λογική να σκεφτούμε ότι θα αυξηθούν τα άτομα εκεί πέρα και μπορούν να αυξηθούν και στο μέλλον. Ο κ. Λεωνίδας Σπύρος τα έλεγε αυτά, ότι υπήρχε ενημέρωση για επέκταση της δομής και μάλιστα είχαν εγκατασταθεί και 26 σκηνές. Τα έλεγε ο πρόεδρος των Κομμαχών, όπως είπε και πάρα πολλά πράγματα, όπως από την αρχή έχει εκφράσει την αντίθεσή του, όπως από την αρχή έχει εκφράσει την αντίθεσή του και ο κόσμος της Συντικής, ο οποίος δείχνει ταυτοχρόνως την ίδια στιγμή που δείχνει την αλληλεγγύη του σε αυτούς τους ανθρώπους και καταλαβαίνει ότι περνάνε ένα βάσανο, ταυτοχρόνως αυτή τη στιγμή
επιτρέψτε μου να πω, ενστερνίζεται, συστρατεύεται και υιοθετεί και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου αυτή την άποψη που λέει και η λαϊκή συσπήρωση. Ότι όταν μιλάμε για πρόσφυγες και μετανάστες, δεν γίνεται, κύριε Κώτα, να μην μιλάμε ποιος έχει την ευθύνη, ποιος τους έχει δημιουργήσει και την πρόταση αυτή τη στιγμή την οποία λέμε, και είναι ξεκάθαρη και κρυστάλλινη και ήμασταν συνεπείς, ότι η μοναδική λύση η οποία μπορεί να δοθεί, είναι ο κόσμος να απαιτήσει στις κυβερνήσεις τώρα να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανοίξουν οι ευρωπαϊκές χώρες στα σύνορα, να φύγουν στις χώρες προορισμού. Δεν θέλει, κύριε Κώτα, κανένας να μείνει εδώ πέρα. Το λένε και οι ίδιοι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και εκεί λοιπόν ο κόσμος πρέπει να στρέψει τα πειρά τους σε αυτούς που ευθύνονται, είτε αυτό λέγεται κρατική εξουσία, είτε αυτό λέγονται τοπικοί άρχοντες, και όλοι μαζί έχουν την ευθύνη για αυτήν την κατάσταση. Κύριε Κώτα, τα πράγματα στο Δήμο Συντικής για το πώς εξελίχθηκαν δείχνουν ξεκάθαρα ποιοι φταίνε. Και επιτρέψτε μου, συγγνώμη, σε αυτό το σημείο, δώστε μου ένα λεπτάκι να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε γίνει θεατές ενός παραλογισμού. Έχουμε μπει στη διαδικασία το τελευταίο διάστημα να λέμε για το ποιος υπουργός από την κυβέρνηση έχει την ευθύνη, ότι οι υπόλοιποι βουλευτές δεν ήξεραν, ότι μάλλον τους κορόιδεψαν ή ποιος θέλει κρεμάλα. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Κώτα, η ρητορική είναι η ερώτησή μου, να μην γνώριζε το κυβερνητικό, η υπουργή, γενικότερα η κυβέρνηση, όλο αυτό το σχεδιασμό? Μάλιστα, τώρα με ενημερώνουν και οι τηλεθεατές ότι πέρασαν 4 νωρίτερα λεωφορεία και άλλα 2 στη συνέχεια, άρα 6. Μάλιστα. Μιλάμε για ένα σεβαστό αριθμό ατόμων, οι οποίοι πάνε να ζήσουν αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει και η περίπτωση, κύριε Κώτα, να μην γνώριζαν? Και αν υπάρχει περίπτωση να μην γνώριζαν, και αν ένας κόσμος το πιστεύει αυτό το πράγμα, να τους καλέσουμε, γιατί είναι αφαιρέγγυοι, άμα είναι απαρτηθούνε, κύριε Κώτα, δεν μπορούν να κυβερνήσουν, είναι αφαιρέγγυοι, άμα δεν γνώριζαν μεταξύ. Τώρα τι γίνεται με αυτό το θέμα, γιατί τη Δευτέρα έχει Δημοτικό Συμβούλιο, τώρα είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο γίνεται είτε δια τηλεφώνου, είτε μέσω τηλεδιασκέψεων, μέσω Skype, θα ζητείτε κάποια ενημέρωση εσείς ως Λαϊκή Συσπήρωση? Έχουμε ζητήσει ενημέρωση όσον αφορά και για τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει για τον κορονοϊό το τελευταίο διάστημα στο Δήμο Συντικής. Mm-hmm. Δεν έχουμε λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση. Δεν ξέρουμε πώς θα διεξαχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα εμείς θα το φέρουμε για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία, γιατί κύριε Κώτα, και το προηγούμενο διάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο με προτεργάτες τους επικεφαλής των υπολείπων παρατάξεων έδωσε τη συνένεσή του για να γίνει αυτή η δομή. Μάλιστα. Και όποιοι αυτή τη στιγμή μετανιώνουν, αν μετανιώνουν πραγματικά, εμείς τους καλούμε να συστρατευτούν με την άποψη της λαϊκής συσπήρωσης, η οποία είναι ξεκάθαρη και η οποία είναι η μοναδική, η οποία δίνει πραγματική λύση σε όλη αυτή την κατάσταση. Αφού λοιπόν μετανιώνουν, που δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η μετάνοια είναι και πραγματική, να συστρατευτούν με την άποψη της λαϊκής συσπήρωσης, να κινητοποιηθεί ο κόσμος και όχι μόνο οι επικεφαλείς, η πλειοψηφία του κόσμου του Δήμου Συντικής και του νομού Σερών. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο το Δήμο Συντικής, κύριε Κώτα. Τώρα είναι ο Δήμος Συντικής, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι άλλος Δήμος στο νομό Σερών, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι πανελλαδικά Δήμοι, και αυτή τη στιγμή θα κάνουμε την χώρα μας δεσμοφύλακες αυτών των ψυχών. Μάλιστα. Πρέπει να καταδικάσουν λοιπόν αυτούς που γέννησαν τους πολέμους και τη φτώχεια, και πρέπει να συστρατευτούμε τη λαϊκή συσπήρωση, η οποία δείχνει το δρόμο να κινητοποιηθούν, να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να μην με τον τρόπο τους ο καθένας σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, αλλά και μετέπειτα όταν θα σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση και η καραντίνα, να κινητοποιηθούν, να ξεσηκωθούν και να απαιτήσουν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν στους χώρους προορισμού. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Κώτα, εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα. Από ό,τι λοιπόν ενημερωνόμαστε, 4 λεωφορεία πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν την έναρξη του δελτίου, συν 2 τώρα, οπότε 6 ο αριθμός των μεταναστών πιθανότητα να είναι στα 763 άτομα, συν κάτι παραπάνω. Περιμένουμε όμως κάποια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο. Τώρα, μεγαλώνει το κύμα των εθελοντών στις Σέρρες. Περισσότεροι από 80 είναι οι Σερραίοι που ανταποκρίθηκαν στον κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής να βοηθήσουν όσους μένουν μέσα στο σπίτι, σε πόλεις και χωριά του Δήμου. Μάλιστα, στην πόλη και στα χωριά του Δήμου. Μάλιστα, ακόμα και σήμερα, όσοι θέλουν και μπορούν πολύ απλά να ενωθούν με την ομάδα των εθελοντών, με τη διαδικασία που θα μας εξηγήσει η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Σωτηρία Πάνου, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο εθελοντισμός ανθεί στις Σέρρες. Περισσότερα από 80 άτομα έχουν δηλώσει στο Δήμο Σερών ότι θέλουν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας που μένουν μέσα.
Ο Δήμος έχει καθιερώσει την τηλεφωνική γραμμή 23210-27300 και δέχεται αιτήματα από ηλικιωμένους κυρίως που δεν βγαίνουν έξω από το σπίτι. Εντυπωσιακή είναι και η συμμετοχή στα χωριά του Δήμου Σερών, όπου υπάρχουν 3 με 4 εθελοντές σχεδόν σε κάθε χωριό. Έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές και ήδη έχουμε φτάσει στους 80. Και μάλιστα, επιπλέον, έχουμε και σε κάθε χωριό έχουμε από 3-4 άτομα. Είμαστε ήδη πλήρες από τους εθελοντές. Μάλιστα, όσοι ανήκουν σε κάποιο χωριό του Δήμου Σερών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να μοιράζουν προϊόντα στους συγχωριανούς τους χωρίς να χρειαστεί να έρθουν στις Σέρες. Μπορούν δηλαδή όσοι μας ακούνε να δηλώνουν και για την δική τους περιοχή, το δικό τους χωριό να είναι εθελοντές και εμείς από εδώ με έναν σύνδεσμο δικό μας εθελοντή να στέλνουμε εκεί ό,τι χρειάζονται με αυτή τη διαδικασία από τους παραγωγούς της Λαϊκής και μετά να γίνει τη διανομή από τους δικούς τους εθελοντές που γνωρίζουν και καλύτερα τα σπίτια στην περιοχή τους εκεί και τις οδούς και τους δρόμους. Η διαδικασία για να γίνει κανείς εθελοντής είναι πολύ απλή. Θα πρέπει να μεταβεί στα γραφεία της ΤΕΔΚ στην οδό Αθανασίου Αργυρού 4 και να ζητήσει μια αίτηση στην οποία συμπληρώνει τα στοιχεία του. Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι επεξεργάζονται τα στοιχεία της αίτησης και ανάλογα με τις ανάγκες ειδοποιούν τους εθελοντές. Αλλά φυσικά αυτή η προσπάθεια μπορεί πάντοτε να ενδυναμώνεται και συνεχώς, ανά πάσα στιγμή, μπορεί όποιος θέλει να δηλώνει στην ΤΕΔ να συμπληρώνει το έντυπο με το οποίο υπογράφει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και έπειτα να εντάσσεται σε αυτή τη μεγάλη ομάδα της εθελοντικής ασπίδας. Κάθε μέρα στα Κάντζας, εκπληκτικές προσφορές για να γεμίζετε το καλάθι σας ακόμα πιο οικονομικά. Φέτα Pop Λέσβου, το κιλό μόνο 6,30. Παραδοσιακό ημίσκληρο τυρί κολλιός, το κιλό μόνο 8,95. Πάριζα έδεσμα, μόνο 6,80 το κιλό. Για τις πασχαλινές σας δημιουργίες, αλεύρι μάνα ενός κιλού για όλες τις χρήσεις, μόνο 94 λεπτά. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κίαθος, 20% πιο φθηνά. Αλλά και απολυμαντικό για κουζίνες Sanitol 500 ml με 4,98. Και χαρτί υγείας Dream Care Τρίφυλλο, τα 10 ρολά, μόνο 3,49. Supermarket Kansas. 35 χρόνια προχωράμε μαζί. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη δύναμη που μας δίνετε να στηρίζουμε έμπρακτα και φέτος την τοπική κοινωνία. 2 τόνοι ξηρά τροφής για αδέσποτα στην πόλη των Σερών μοιράστηκαν σήμερα το πρωί από τους κτηνίατρους που συμμετέχουν στην δράση Κτηνία Τριενδράση. Πρόκειται για μια διεθνή ομάδα κτηνίατρων που θέλησε να βοηθήσει τα αδύναμα πλάσματα που έχουν την ανάγκη μας εν ώψη της πανδημίας του κορονοϊού. Κτηνίατροι σε δράση. Αυτό είναι το σύνθημα μιας διεθνούς ομάδας κτηνίατρων Vets in Action που δραστηριοποιούνται έντονα τις ημέρες αυτές της πανδημίας του κορονοϊού. Σύνθημά τους είναι όχι μόνο τον ανθρωποκεντρισμό, όπως λένε, μέλημά τους είναι να βοηθήσουν και τα υπόλοιπα αδύναμα πλάσματα που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Βοηθούν λοιπόν με το να αποστέλνουν τρόφιμα σε εθελοντές φυλόζωους του νομού Σερών. Ξεκινήσαμε λόγω της δύσκολης κατάστασης που όλοι βιώνουμε τον τελευταίο καιρό με την πανδημία, η οποία πλήττει όλους μας, και ανθρώπους και ζώα. Είχαμε την ευγενική διάθεση, η οργάνωση Κτηνίατροι σε δράση, να διανύμει 2 τόνους ξηρής τροφής για σκύλους και για γάτες, για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Σερών. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Έχουμε ήδη από χθες ξεκινήσει τη διανομή. Μοιράστηκε ο μισός τόνος τροφής ήδη, κυρίως σε εθελοντές της πόλης των περιαστικών περιοχών και του Σκουτάρεως. Σήμερα συνεχίζουμε σε όλες τις περιοχές και θα προσπαθήσουμε σε κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου Σερών να φτάσουν οι τροφές της οργάνωσης Vets in Action, ώστε να ταϊστούν τα αδέσποτα ζώα. Δεν πρέπει να είμαστε ανθρωποκεντρικοί στο θέμα του πολιτισμού. Ο πολιτισμός μας, το συνηθίζουμε να το λέμε, φαίνεται από τη στάση μας και τη φροντίδα και τη μέρημνα στους αδύναμους. Η πιο αδύναμη κρίκη αυτής της αλυσίδας είναι τα ζώα, θέλοντας και μη αυτή την περίοδο. Διότι ζούσαν μέχρι τώρα από την ελεημοσύνη μας. Ιδιαίτερα οι γάτες και τα σκυλιά των πόλων και των χωριών έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη αποσίτηση, γιατί όλα τα μαγαζιά, τα καταστήματα εστίασης, οι ταβέρνες, οι καφετέριες και όλα αυτά τα μέρη όπου συνήθιζαν να πηγαίνουν οι συμπολίτες μας και να ταΐζουν είναι κλειστά. Οι ίδιοι οι πολίτες έχουν εγκλωβιστεί λόγω των μέτρων μέσα στα σπίτια τους, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα ζώα είναι στο έλεος του πουθενά. Πρέπει λοιπόν να τα σκεφτούμε, ο πολιτισμός μας έχει να κάνει και φαίνεται σε περίοδο κρίσης και όχι μόνο όταν είναι όλα καλά και ωραία. Το έργο των φυλόζωων είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο σήμερα, καθώς καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες ώστε να ανταποκριθούν τόσο στις ανάγκες σίτησης των αδέσποτων ζώων, όσο και να τηρήσουν τα μέτρα ασφάλειας σε κάθε περιοχή.
Εδώ σε αυτή την περιοχή, η οποία είναι λίγο πιο έξω από τις Σέρες, ταΐζουμε αυτά τα δέσποτα τα οποία έχουν εγκαταληφθεί εδώ πέρα ουσιαστικά. Τα κρατάμε σε αυτή την περιοχή, γιατί θα φύγουν, θα πάνε αλλού, θα πάνε στο κέντρο να ζητήσουν τροφή, θα δημιουργήσουν προβλήματα, θα μαλώσουν με άλλες αγέλες. Οπότε προσπαθούμε όλοι οι εθελοντές έξω από την πόλη των Σερών να φροντίσουμε τα ζώα σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ο παγκοσμίως, και να μείνουν στην περιοχή αυτή για να μην φύγουν και δημιουργήσουν θέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικά. Σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι ακόμα πιο δύσκολα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από την οργάνωση Vetsin Action. Είναι μια κίνηση ενθάρρυνσης προς τους εθελοντές να μπορέσουν να βγουν, να ταΐσουν, να μην αφήσουν τα ζώα έτσι, γιατί είναι μια κατάσταση που πρέπει να σκεφτούμε κυρίως τον αδύναμο. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ζώο. Οπότε ευχαριστούμε πολύ την οργάνωση που μας στηρίζει και δεν μας αφήνει μόνους και βοήθητους. Η ζωή είναι στιγμές. Κάποιες από αυτές υπέροχες, μοναδικές. Εμείς ήμασταν εκεί, μαζί. Τις ζήσαμε, τις απαθανατήσαμε, τις κάναμε παντοτινές, αξέχαστες. Πλάνο Στούντιο. Φέτος γιορτάζουμε τα 15 χρόνια και θέλουμε να τα γιορτάσουμε και πάλι μαζί, με πλούσια δώρα. Ένα τυχερό ζευγάρι θα κερδίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο γάμου, ενώ όλα τα ζευγάρια που θα επιλέξουν το Πλάνο Στούντιο για τις μοναδικές στιγμές τους θα κερδίσουν ένα επιπλέον ψηφιακό άλμπουμ. Επισκεφτείτε την σελίδα μας Πλάνο Στούντιο Φωτόγραφη και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό μας. Πλάνο Στούντιο. 15 χρόνια τώρα. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.